Καλησπέρα. Είμαι ο Ζοκ, γνωστός ως One Winged Angel και το φλεγόμενο Τσιρότο. Καλώς ήρθατε στα νέα του gaming για την εβδομάδα 18-24 Απριλίου του 2011. Η DICE έβγαλε ένα καινούριο trailer για το Battlefield 3, το οποίο είναι επικό και είναι επίσης το ίδιο trailer το οποίο είχε βγάλει κάτι εβδομάδες νωρίτερα, μόνο που έχει διαφορετικό μοντάζ. Αφήστε κάτω τα πινέλα και την κόλλα. Η THQ είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για το καινούριο της παιχνίδι με βάση το Warhammer 40K, το οποίο λέγεται Space Marine. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα action RPG και το περιμένουμε κάποια στιγμή μέσα στον Οκτώβρη. Νέες κυκλοφορίες. Όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, το Portal 2 βγαίνει αυτή την εβδομάδα για PC, Xbox 360 και PS3. Παρ' όλα αυτά, το πιο αναμενόμενο παιχνίδι αυτή τη εβδομάδα είναι το Mortal Kombat, το οποίο βγαίνει για Xbox 360 και PlayStation 3. Το παιχνίδι είναι στο πιο καλό γυαλισμένο, λαχταριστό και αιματοβαμμένο θα μπορούσε να είναι, ενώ υπάρχουν πάλι όλοι οι παλιοί χαρακτήρες που όλοι αγαπήσαμε, όπως ο Sub-Zero, η Sonya και ο Liu Kang. Παρ' όλα αυτά, προσοχή σε όσους το αγοράσετε. Υπάρχει μια κρυφή χρέωση στο multiplayer, το οποίο για να μπορέσετε να παίξετε θα πρέπει να πληρώσετε 10 ευρώ. Οπότε προσοχή πριν το αγοράσετε αν θέλετε να παίξετε multiplayer. Αν είστε κάτοχος Wii, ίσως θα άξιζε να ρίξετε μια ματιά στο Conduit 2, το οποίο βγαίνει αυτή τη βδομάδα. Ή απλά μπορείτε να βάψετε μπλε την κονσόλα σας, να την πετάξετε στη θάλασσα, να πάρετε μια καινούργια και. Όσον αφορά το σχέδιο Vita αυτή τη βδομάδα, το Portal 2, όπως είπα, βγαίνει αυτή την Τρίτη. Που σημαίνει πως καταρχάς υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βγει λίγο νωρίτερα, με τόσο μια τσατσιά που έχει κάνει η Valve. Παρ' όλα αυτά, μόλις βγει το παιχνίδι, εγώ θα μπω, θα παίξω το πρώτο μισάωρο και θα το ανεβάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να είστε οι πρώτοι που θα δείτε και να έχετε τις καινούργιες εντυπώσεις για το Portal 2 και γενικότερα να αποφασίσετε αν αξίζει τέλος πάντων να δώσετε τα λεφτά σας ή όχι. Αν δεν ξέρετε τι είναι το Portal 2 ή απλά δεν το έχετε τερματίσει, μπορείτε πάντα να ρίξετε μια ματιά στο κανάλι μου ή απλά να κάνετε κλικ εδώ για να δείτε το βίντεο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά.